Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα το οποίο προκάλεσαν στη διάρκεια της νύχτας οι ιερόσυλλοι βρέθηκαν το πρωί, ανήμερα μάλιστα της εορτής τους, ο εφημέριος και η πιστή του Ιερού Ναού των Αγίων 40 που βρίσκεται στην περιοχή του Νεροκούρου στα Χανιά. Οι άγνωστοι δράστες βεβήλωσαν την εκκλησία καθώς εισέβαλαν στο εσωτερικό της και αφού τα έκαναν όλα για ιακαρφιά, έκλεψαν το ιερό λείψανο των Αγίων 40 που φυλάσσονταν στο ναό. Σήμερα το πρωί στις 7 η ώρα ήρθαμε για να αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία και ήταν η εκκλησία μας σπασμένη. Οι δράστες που κυριολεκτικά δεν είχαν το Θεό τους προσπάθησαν να εισβάλλουν στην εκκλησία από ένα μικρό παράθυρο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ιερού. Όταν συνειδητοποίησαν ότι κάθε προσπάθειά τους πέφτει στο κενό, τότε έσπασαν πόρτες και παράθυρα καταφέρνοντας τελικά να τρυπώσουν από ένα πλαϊνό παράθυρο της εκκλησίας. Αυτό που έψαχναν ήταν τα χρήματα από το παγκάρι. Όμως όταν δεν βρήκαν τίποτα, έφυγαν αρπάζοντας το ιερό λείψανο των Αγίων. Ήτανε σε ένα τέτοιο κουτάκι, μέσα και το είχαμε βάλει μπροστά μας στην εικόνα. Και το πήραν αυτό μαζί με το καπάκι από τη λείψανοθήκη. Τους παρακαλούμε πολύ να μας το φέρουν πίσω. Για εμάς είναι μεγάλο στήριγμα για την ενορία μας και για τους ανθρώπους. Για αυτούς δεν είναι τίποτα, δεν έχει καμία αξία. Τους θερμοπαρακαλούμε να μας το φέρουν πίσω και ο Θεός να τους φωτίσει. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της σήμανσης με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν αποτυπώματα και γενικότερα να συλλέγουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο για την αποκάλυψη της ταυτότητας των δραστών και τη σύλληψή τους. Η βεβήλωση του Ιερού Ναού όμως έχει θορυβήσει έντονα και τους πιστούς της περιοχής, οι οποίοι με τη σειρά τους καλούν τους δράστες να επιστρέψουν τα λείψανα των Αγίων που έκλεψαν. Πάρα πολύ μας έχει στενοχωρήσει. Παρακαλούμε πολύ, αν κάποιος δει ή κάποιος μάθει κάτι, τουλάχιστον πιστεύω και αυτοί οι άνθρωποι που το πήραν να μετανοήσουν και να γυρίσουν τα λείψανα πίσω. Γιατί αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενορία μας και για την πίστη μας. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι πια όσο περάνε τα χρόνια αντί για να πηγαίνουν στην εκκλησία μάλλον γίνονται πιο άθεοι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν βρήκαν τίποτα πήραν τα Άγια Λείψανα, δεν ξέρω. Τους παρακαλούμε πάρα πολύ αν μπορούν, πρέπει οπωσδήποτε να τα γυρίσουν πίσω. Είναι ευλογία για την εκκλησία μας, για το χωριό μας. Η συγκεκριμένη εκκλησία στην περιοχή του Νεροκούρου είχε βεβηλωθεί και άλλη φορά στο παρελθόν και μάλιστα ανήμερα της εορτής των Αγίων 40.